Αλλά εδώ η Τουρκία εμφανίζει δύο πρόσωπα ταυτόχρονα. Για το Σλούκα. Εμφανίζει για το Σλούκα. Είναι ένα σοβαρό πρόσωπο όμως, επειδή μέχρι τώρα διαβάζαμε στο Twitter σχόλια εναντίον του Σλούκα, επειδή 10 Νοεμβρίου δεν κράτησε αυτό το πανό που εξυμνούσε τον Ατατούρκ. Εδώ βλέπουμε τον Σλούκα. Και βεβαίως υπήρξαν πολλά σχόλια στο Twitter. Μάλιστα. Αρνητικά. Αρνητικά. Αλλά το Twitter, κακώς το λαμβάνουμε πάντα υπόψη. Διότι βγήκε στη Χουριέτ ο μεγαλύτερος αρθρογράφος, 17 χρόνια διευθυντής της Χουριέτ, ο Ερτουρούλος Κιόκ, τώρα πια αρθρογράφος, ο αντίστοιχος παπαχελάς της Τουρκίας, και έγραψε αυτό το άρθρο. Και λέει: οι άγριες φυλές των κοινωνικών δικτύων τώρα επιτέθηκαν στον αγαπημένο μου μπασκετμπολίστα της Φενέρμπαχτσε, Κώστα Σλούκα. Επειδή λένε δεν κράτησε από την άκρη το πανό για τη 10η Νοεμβρίου, ημέρα μνήμης του Κεμάλ. Αν είναι δυνατόν, τι μυαλά είναι αυτά. Ποιοι είστε εσείς ώστε να ζητάτε τον λογαριασμό? Ο Σλούκας είναι πιο Φενέρμπαχτσε από τους παίκτες της Φενέρμπαχτσε. Είναι ο πιο καλός παίκτης, λέει ο Ερτουρούλος Κιόκ. Υπενθυμίζω, ο άνθρωπος που δημιουργεί και την κοινή γνώμη, κατευθύνει την κοινή γνώμη. Παίζει 6 χρόνια, είναι άψογο στον τρόπο, στο ύφος και στο ήθος. Το έχει γίνει Κωνσταντινοπολίτης. Απαράδεκτα τα σχόλιά σας κατάρα σε αυτά τα απέσια tweets σας. Μάλιστα. Το θέμα έκλεισε. Πολύ ωραία δήλωση. Α, έκλεισε. Αυτό το ήταν. Ακούστε, όταν βγαίνει στη Χουριέτ ο κεντρικός κυβερνητική εφημερίδα και βγάζει αυτό το άρθρο, νομίζω το θέμα έχει κλείσει και τα tweet και τα λοιπά κλείσανε. Όμως. Πολύ θα θέλαμε όμως να είναι αυτή η εικόνα της Τουρκίας. Λυπάμαι, δεν είναι αυτή. Του συγκεκριμένου αρθρογράφου. Όχι, όχι, τώρα ο αρθρογράφος αυτός που είναι ένας σοβαρός άνθρωπος και δίνει μία εικόνα της Τουρκίας δημοκρατική και καλά. Δεν είναι αυτή η εικόνα της Τουρκίας. Τι να κάνουμε τώρα. Να σου πω, όταν. Γιατί παρακάτω θα τη δούμε την εικόνα ποια είναι. Όταν στην Καθημερινή βγει ο Παπαχειράς και γράψει ένα άρθρο. Ναι. Θα λάβουμε υπόψη για την Ελλάδα. Τώρα με συγκρίνεις Ελλάδα που είναι δημοκρατία, ρε Μανώλη. Τι σχέση έχει η Ελλάδα με την Τουρκία. Μισό λεπτά και να τον ολοκληρώσω. Θα πούμε ότι έγραψε ο Παπαχειράς αυτό ή σαν tweet βρίζουν οι Έλληνες έναν Τούρκο παίκτη. Τι σχέση έχει. Θα πούμε την κανονικότητα. Η Ελλάδα τέτοια φαινόμενα δεν είχε και δεν έχει ποτέ και δεν θα έχει ποτέ. Γιατί είναι δημοκρατία. Εδώ όμως βλέπεις τι είπε μετά ο Τσαβούσογλου για λιτζάρισμα. Λιτζάρουμε εμείς εδώ παίκτες.